Κάναμε ό,τι μπορούσαμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου την προηγούμενη τετραετία για να υποστηριχτεί η Παλιά Βίνιανη και το μουσείο, ιδιαίτερα εδώ, όπως και το ίδιο έγινε για τις Κορισχάδες. Είναι ελάχιστος φόρος τιμής. Το λέω ευθύτατα, γι' αυτό ήρθα και σήμερα εδώ. Είναι μια έκφραση τιμής, επαναλαμβάνω, ελάχιστη. Σε όλες και όλους που χάσανε τη ζωή τους, αγωνιστήκανε, δώσαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία για να μπορούμε και εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Είναι Οκτώβρης, ο μήνας που φύγαν οι Γερμανοί πριν από 67 χρόνια, που απελευθερώθηκε η Αθήνα. Δυστυχώς, για να υπάρχει και ιστορική ακρίβεια, γι' αυτό παίρνω αφορμή και σας το λέω, τους επόμενους μήνες και αποχωρώντας οι Γερμανοί, κάνανε τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου στη χώρα. Τα περισσότερα από τα 120 μαρτυρικά χωριά, με τις εκατόμβες των νεκρών όλων των ηλικιών, τα αφήσανε οι Γερμανοί στην αποχώρησή τους. Στην υποχώρηση και αποχώρησή τους, κάτω και από την πίεση του κινήματος της Εθνικής Αντίστασης. Για μας αυτός ο τόπος έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που έχω να πω ότι μπορεί να καθυστερήσαμε ως Δήμος για ορισμένα πράγματα, αλλά πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί το έργο για να γίνει η ανακατασκευή αυτού του χώρου. Και συγχρόνως έχουμε καταφέρει για να αποχαρακτηριστεί ως κατολιστήσιμη περιοχή. Για να πάει η Βίνιανη μπροστά, για να πάει η Βρετανία μπροστά, χρειαζόμαστε πολύ. Υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ των κατοίκων και των όσοι έχουν θεσμικό ρόλο. Και πιστεύω στο μέλλον να αποκτήσουμε και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα δείχνουν τον δρόμο για την περιοχή μας. Εδώ αυτή η τοποθεσία νομίζω ότι ίσως είναι και καλύτερη της Βρετανίας και είναι ένας τόπος που πρέπει να αναδειχθεί. Ήδη είμαστε σε επαφή με το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και σύντομα θα προσπαθήσουμε και με το Πολυτεχνείο Αθηνών για να γίνει μια συνολική μελέτη που να έχει όλες τις ειδικότητες για να μπορέσει για να αναπτυχθεί, να μην κάνει καθένας το κεφαλιού του. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι η Ακρόπολη όλης της Βρετανίας. Δίπλα είναι το ιστορικό γεφύρι της Βίγενης. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από καμιά άλλη περιοχή της Ελλάδας. Κοιτάξτε, είναι ένας τόπος αρκετά ευαίσθητος, ένας τόπος με μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς ό,τι μπορεί πρέπει να το κάνει, ώστε να αφήσουμε ένα κομμάτι της ιστορίας μας και για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια, για τις επόμενες γενναίες. Εδώ είναι το σχολείο, το ξέρετε πολύ καλά, είναι ο χώρος στον οποίο συνεχίζει η πρώτη κυβέρνηση του Βουνού, έχει τη δική του ιστορία και εδώ σε αυτό το χώρο, με τη βοήθεια εθελοντών, με πρωτοστάτητα την κυρία Σούκη, οργανώνουμε αυτή την έκθεση ζωγραφική και οφείλω να εκφράσω ευχαριστίες σε όλους τους ζωγράφους, τους καλλιτέχνες που έφεραν τα έργα τους και τα αφιέρωσαν για κάποιες ημέρες εδώ σε αυτόν τον χώρο τους, ώστε να μπορούμε εμείς ως άνθρωποι να δούμε μια άλλη μορφή της τέχνης, κάτι που ανάγει τον άνθρωπο σε άλλα πραγματικά επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν εξαιρετική ιδέα, αλλά είναι εξαιρετική και η προσφορά που υπήρξε. Τους και τις καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνες που φέρανε τα έργα τους και δώσανε σε αυτό το μουσείο ένα βλέμμα προς το παρόν, προς το μέλλον, προς ένα χθες που είναι σήμερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπει κανείς αυτά τα έργα τέχνης σε διάφορες σεματικές, με διάφορες τεχνοτροπίες, αλλά που είναι έγκυρα, είναι πολύ σημαντικά. Να κάνω μια αναφορά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ανάμεσά μας με έργα του, δυστυχώς χτες έφυγε από τη ζωή προχτές. Ευχόμαστε από εκεί που βρίσκεται να καλλιτεχνεί και από εκεί να ομορφαίνει τον άλλο κόσμο, να τον στολίζει, καθότι για μας η ζωή δεν τελειώνει εδώ, προχωρά
και ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με το τι ήταν εδώ, αυτό έγινε στην άλλη πλευρά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, ευχαριστίες σε όλους και ξανά έρχομαι αυτή η δράση, γιατί αυτό θέλω πάντα σε ό,τι κάνω και σε ό,τι οργανώνω σαν Μητρόπολη, να έχει απήχηση στα παιδιά μας. Για εμάς τους μεγάλους λίγο πολύ, η παράσταση έχει τελειώσει.